Καλησπέρα, Jimmy Sion. Καλησπέρα, Ελένη. Το διασκέδασες? Is it alright? Everything is alright. Θες να πάμε να δούμε αν είναι everything alright και με την κριτική μας επιτροπή? Φυσικά. Και θα ξεκινήσω από το Γιάννη. Jimmy Sion, μ' άρεσε πάρα πολύ αυτή η εμφάνισή σου. Αν και εκεί λίγο στα φαλτσέτα που έκανες, τέλος πάντων, ήταν μια πάρα πολύ ωραία προσπάθεια. Αλλά εγώ θα κρατήσω πιο πολύ τη συμπεριφορά στο σπίτι που άφησες τα κακό κείμενα στην άκρη με τον Γιάννη και ήρθατε πιο κοντά. Είδες τελικά δεν πρέπει να κρατάμε τίποτα μέσα μας, γιατί όλοι πάμε για ένα, από τη μεριά ο καθένας βέβαια, από τη μεριά του καθένας, για ένα κοινό στόχο που είναι η αγάπη για το τραγούδι και μόνο. Βέβαια. Μπράβο. Εγώ να σου πω την αλήθεια, χαίρομαι γι' αυτό. Γιατί παρότι είμαστε δύο πολύ διαφορετικοί χαρακτήρες και δεν ταιριάζουμε καθόλου, στο τέλος δικαιωθήκαμε και οι δύο. Και το σημαντικό είναι ότι ό,τι και να γίνει, το καλύτερο είναι να υπάρχει ειρήνη. Δεν αυτό. Κρατάμε τίποτα, προχωράμε μπροστά. Τίποτα απολύτως. Κέτι, γεια σου Τζίμι. Και εμένα μου άρεσε σήμερα πάρα πολύ αυτό που άκουσα. Ευχαριστώ. Η βαθιά η φωνή σου, το πάθος σου, ο τρόπος που τραγούδησες και στο κουπλέ σου και στο ρεφρέν σου. Μου άρεσες πάρα πάρα πολύ. Αυτό το τραγούδι σου πάει. Ευχαριστώ, είναι ένα από τα αγαπημένα μου. Ευχαριστώ πολύ. Εγώ το διάλεξα, ναι. Ναι, το διάλεξες και πραγματικά σου πάει πάρα πολύ. Τώρα όσο για αυτά που είπε πολύ σωστά ο Γιάννης, εγώ περιμένω σε 25 χρόνια το ντουέτο που θα κάνετε με τον Γιάννη. Θα γίνουν κολλητάρια, είμαι σίγουρη κι εγώ. Βύση, Βανδύ, απλά πες μου ποιο θα πάρεις εσύ. Η Άννα θα σε ή η Δέσποινα εσύ. Δεν θα αναλώσουν τα αρκεί, θα το βρούνε. Θα το βρούνε, όπως το βρήκαν και τα κορίτσια. Καλή διάθεση, πάλι θα γίνουν. Πάντως σήμερα μου άρεσες πάρα πολύ. Ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστούμε, Κέτι. Φίβο. Τζίμι, έχεις πολύ καλό γούστο στην pop. Ευχαριστώ. Πολύ αγαπημένο τραγούδι, πραγματικά. Το ξέρα. Η Seventeen. Να σου πω, από την ίδια πιλοποιία αγοράζεις καπέλα με τον Brian Harvey. Έχει αποτελέσει πηγή έμπνευσης για μένα ο τύπος. Φαίνεται και έκανες και το βίντεο κλιπ και η χορογραφία ήταν πάνω, η σκάλα είναι το original βίντεο κλιπ. Έτσι, ωραίο. Λοιπόν, ήσουν πάρα πολύ καλός. Βέβαια είναι ένα τραγούδι που όταν το ακούω δεν μπορώ να βάλω χαμηλό βαθμό, όποιος και να το πει έτσι. Είναι πολύ ανεβαστικό τραγούδι. Στα ψηλά σου είχες τονικά θέματα, ειδικά στα Everything. Έκανες όμως κάτι πολύ ωραίους λαρυγγισμούς πριν το through. Ήταν πάρα πολύ ωραία, μου αρέσαν πολύ. Όλα τα παρατηρήσατε, εμένα όλα. Γενικώς νομίζω ότι πήγες πολύ καλά. Έχοντας υπόψη μας κιόλας ότι λείπανε τα φωνητικά από το ρεφρέν που είναι πολύ χαρακτηριστικό αυτού του κομματιού, όλα αυτά τα unison, οι ίδιες φωνές, η χοροδία, του έλειπε. Ήσουν μόνος σου εκεί γυμνός. Μια χαρά, μ' άρεσε πολύ. Ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστούμε λίγο. Γιώργο. Αυτό το boy band είναι η βρετανική απάντηση στα αμερικάνικα boy band. Οπότε εσύ έχεις πιο βρετανική συμπεριφορά. Είχες high energy, είχες super διάθεση που θέλει και χρειάζεται το τραγούδι. Εμένα μου άρεσαν πολύ περισσότερα τα ρεφρέν σου. Στα κουπλέ λίγο σαν να μου λάσπωνε λίγο, αλλά θεωρώ ότι ήταν μια αξιοπρεπής παρουσία. Ευχαριστώ. Και θέλω να σου πω ότι λίγο το τελευταίο διάστημα, ενώ ξεκίνησες πολύ δυναμικά στα πρώτα live, λίγο σε έχω χάσει. Και θέλω να σε ξαναβρω και να ξαναβρεις και εσύ τον εαυτό σου και να μπορέσεις να εξελιχθείς. Αυτό λίγο εμένα μου έχει λείψει από σένα, ναι. Με ξαναβρήκατε σήμερα? Σήμερα, ναι. Έκλεισε το τραγούδι. Έκλεισε το μάτι ξανά στην κατάσταση και ήταν μια καινούργια αρχή. Ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστώ όλους. Να είστε καλά. Εάν θέλετε να παραμείνει ο Jimmy Sion στην Ακαδημία, αυτοί είναι οι αριθμοί στους οποίους μπορείτε να τον ψηφίζετε. Τηλεφωνήστε ή στείλτε SMS στους αριθμούς που βλέπετε τώρα στις οθόνες σας. Οι γραμμές θα κλείσουν στο τέλος της βραδιάς. Jimmy Sion, σε ευχαριστούμε πολύ. Καλή επιτυχία σου. Ευχαριστώ πολύ.